Πραγματοποίησες αυτοψία από την κακιά σκάλα μέχρι τι αφίδνες. Συνάντησες συνεργεία για αποκατάσταση αυτών των σοβαρών ελήψεων. Μέσα στι ράγε Ματίνα, σε όλο αυτό το σημείο που ανέφερε, δεν συναντήσαμε πουθενά συνεργεία του ώστε να αποκαθιστούν τι σοβαρέ ελλείψει που είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε. Αντιθέτω, βρήκαμε συνεργείο να βρίσκεται έξω από τον σταθμό, στο, στην κάτω Αχαρνέ, πολύ κοντά στο σταθμό και συγκεκριμένα στην πεζογέφυρα. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα να αλλάζουν λάμπε στην πεζογέφυρα επειδή δεν είχε φωτισμό έξω από τι ράγε. Μέσα στι ράγε που υπάρχουν τα σοβαρά προβλήματα, όπω είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε μέσα στις σίραγες τη κακιάς σκάλα που σε λιγότερο από ε, μια εβδομάδα θα ξεκινήσουν και τα δρομολόγια προς το Θιάτο ε, είναι ένα σημείο που δεν έχει ε, ούτε εξαερισμό ούτε πυρασφάλεια ε, ούτε ε, δεν έχει το παραμικρό δεν, έχει μέσα, δεν υπάρχει καμία ασφάλεια έτσι αυτές σε αυτό δεν... το διάστημα λοιπόν, που έχουν σταματήσει τα δρομολόγια μετά και την τραγωδία των Τεμπών, δεν έχει γίνει τίποτα παρότι έχουν επισημανθεί οι ελλείψει, τα κενά ασφαλεία, τα τυφλά σημεία. Και παρότι έχουν πάει στη συνεργεία του ΟΣΕ για να καταγράψουν τι ζημιέ και τι σοβαρέ ελλείψει, καθυστερούν συνεχώ η αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Δεν ξέρουν πότε θα γίνουν στην πράξη. Και να σου πω ότι σε λίγε μέρε, αυτό που είπαμε και πριν, ξεκινούν τα δρομολόγια, Ματίνα.